το παν για τον χριστιανό. Γι' αυτό όλοι εκείνοι που θελήσανε να χτυπήσουν την Εκκλησία κοιτάγανε να εμποδίσουν τον κόσμο από το να λειτουργείται. Γιατί μέσα στη Θεία Λειτουργία κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλη η Εκκλησία μας είναι αυτή η στιγμή. Όλη η θρησκεία μας, όλη η θεολογία μας, όλη η ζωή μας είναι αυτή η στιγμή. Ευτυχώς που δεν τηρούμε τους κανόνες της Εκκλησίας. Ευτυχώς που δεν τηρούνται οι κανόνες της Εκκλησίας. Υπάρχει κανόνας που όποιος δεν κοινωνήσει επί τρεις συνεχόμενες Κυριακές να αφορίζεται, να τον βγάζουν από την Εκκλησία. Τόσο σημαντική είναι η Θεία Λειτουργία. Δεν γίνεται για να βλέπουμε τι ωραία πάει πέρα δόθε ο παπάς και τι ωραία ψέλει ο ένας ψάλτης. Δεν είμαστε στο μέγαρο μουσικής. Όλα αυτά είναι για να γίνει Θεία Κοινωνία και να κοινωνήσουμε. Όποιος δεν κοινωνήσει για τρεις συνεχόμενες Κυριακές πρέπει να αφορίζεται. Ευτυχώς που δεν τηρούμε τους κανόνες της Εκκλησίας. Θα ήμασταν όλοι αφορισμένοι. Γι' αυτό μην παραμελείτε ποτέ τη Θεία Λειτουργία. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ό,τι και να γίνεται. Είχε πάει ένας κουφός στη Θεία Λειτουργία. Δεν έχανε ποτέ Θεία Λειτουργία. Και κάποιος δεν άντεξε στο τέλος και του γράφει «Τι παρασταίνεις εσύ εδώ, αφού δεν ακούς τίποτα». Και λέει εκείνος «Δείχνω στην πράξη, στο διάβολο, με ποιον είμαι». Και κοινωνούσε. Τόσο απλά. Βαφτίσαμε έναν Γερμανό, πηγαίνει να λειτουργηθεί από μια μακρινή πόλη στο Μόναχο. Κάνει μια μισή ώρα να πάει με το αυτοκίνητο. Στο εξωτερικό οι λειτουργίες γίνονται αργά, γιατί πολλοί πάνε από μακρινές αποστάσεις και αρχίζουν 10 η ώρα, 11 η ώρα, ανάλογα με την περιοχή. Πηγαίνει, λειτουργείται. Έχουν κάτι πολύ ωραίο οι εκκλησίες στο εξωτερικό. Μετά τη Θεία Λειτουργία παραθέτουν όλες κέρασμα. Και στο Μόναχο που είχα πάει, ο ναός, οι Άγιοι Πάντες έχουν μια μεγάλη αυλή, καταπράσινη, με τραπέζια, πάγκους, καρέκλες, και εκεί όλες οι κυρίες είχαν κάνει τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, πιτούλες, γέμισαν τα τραπέζια, γέμισαν κόσμο, μετά τα λέγανε, βλεπόντουσαν, συζητούσαν, μαθαίνανε τα νέα ο ένας στο άλλο, πώς πέρασαν τη βδομάδα, ποιοι παντρεύτηκαν, ποιοι χωρίσανε, ποιοι πεθάνανε. Καθότανε και ο Κλάους, όλο χαρά, μάθαινε, άκουγε, ένιωθε και αυτός ότι είναι σε μια μεγάλη οικογένεια και μετά επέστρεφε σπίτι του. Άλλη μια μισή ώρα. Προσέξτε, με το αυτοκίνητο 3 ώρες ταξίδι για να λειτουργηθεί. Και σε εμάς χτυπάει η καμπάνια στη γειτονιά και εμείς αλλάζουμε πλευρό στο κρεβάτι. Και φταίνε οι μασόνοι, φταίνε οι Εβραίοι, φταίνε οι υπουργοί, φταίνε οι κυβερνήτες, γιατί αυτοί και σε κρατάνε πατημένο στο κρεβάτι και δεν σηκώνεσαι να πας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό μην παραλείπετε ποτέ. Ακόμα και όταν κάνετε την αμαρτία να μην κοινωνάτε, να είσαστε παρόντες. Είναι απλά τα πράγματα. Η πίστη μας είναι ζωή. Δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες. Και ζώντας τα μαθαίνουμε. Ζώντας αποκτάς γνώσεις. Δεν πιστεύεις απλώς. Στην αρχή πιστεύεις, μετά ξέρεις. Δεν πιστεύεις, πιστεύεις σε άλλα που δεν ήξερες ότι υπήρχαν πριν, πιο ψηλά, πιο δύσκολα. Όσο προχωράς πνευματικά, τα γνωρίζεις και αυτά και πάβεις να τα πιστεύεις και πιστεύεις άλλα. Η γνώση δεν θα τελειώσει ποτέ. Να το ξέρετε αυτό. Η γνώση του Θεού δεν θα τελειώσει ποτέ. Ακόμα και όταν βρεθούμε μπροστά στο Θεό και θα τον βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, η γνώση θα αυξάνει.
Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.